περισσότερα από 1.500 όπλα και 50.000 σφαίρες παραδόθηκαν κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου αφοπλισμού των πολιτών στην Σερβία. Μετά τις δύο μαζικές δολοφονίες της περασμένης εβδομάδας, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι για έναν μήνα όλοι οι πολίτες θα μπορούν να παραδώσουν στην αστυνομία τον οπλισμό που κατέχουν παράνομα, χωρίς να υποστούν ποινικές συνέπειες ή οποιαδήποτε άλλη κύρωση. Δράτωμα αυτής της ευκαιρίας για να απευθύνω έκκληση στους πολίτες να φέρουν ελεύθερα στα αστυνομικά τμήματα κάθε τύπο όπλου που έχουν στην κατοχή τους, να μην το πετούν, να μην το αφήνουν σε δημόσιο χώρο, αυξάνοντας έτσι το επίπεδο κινδύνου για την κοινωνία μας, γιατί ένα όπλο μπορεί και πάλι να έρθει στην κατοχή μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Η απόφαση αφορά όλα τα είδη των πυροβόλων όπλων, αλλά και το πολεμικό υλικό όπως χειροβομβίδες, νάρκες και φορητούς εκτοξευτές πυράβλων, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Ήδη μάλιστα έχουν παραδοθεί περισσότερες από 100 βόμβες και όλμοι. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται καθημερινά κατά της οπλοκατοχής σε μια χώρα που έχει το υψηλότερο επίπεδο κατοχής όπλων στην Ευρώπη, μια εβδομάδα μετά τις δύο πολύ νεκρές τραγωδίες που οδήγησαν στον θάνατο 17 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους παιδιά σε σχολείο του Βελιγραδίου.